Να πάμε στον Μανώλη τον Στεφανουδάκη που μας έχει κάνει άπειρες φορές περήφανους και θα μας κάνει βέβαια, είμαστε σίγουροι, και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο παραολυμπιονίκης μας, εδώ ο κριτικός μας. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα και βέβαια, Μανώλη, να σε ευχαριστήσω για την υπομονή σου. Καλησπέρα σας, εσάς τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σωστά? Έτσι, σωστά. Και αναχωρείς πότε? Την Κυριακή το πρωί. Αναχωρεί όλη η εθνική ομάδα. Ο βασικός στόχος? Ο βασικός στόχος είναι μια αξιοπρεπής εμφάνιση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι το πέμπτο στη σειρά πανευρωπαϊκό για μας. Δεν έχουμε χάσει βάθρο όλα αυτά τα χρόνια. Ευελπιστώ και φέτος να έχουμε τη χαρά να βρεθούμε στο βάθρο. Δεν θα πω στο υψηλότερο σκαλοπάτι, αλλά τουλάχιστον στο βάθρο. Γιατί όχι όμως στο υψηλότερο σκαλοπάτι? Έχουμε κάνει μια προετοιμασία πολύ σοβαρή. Η προετοιμασία μας όμως είναι επικεντρωμένη 100% για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Αυτό σαν ένας σταθμός στο πανευρωπαϊκό για μας. Αλλά θεωρώ ότι είναι και αυτός ένας δυνατός σταθμός. Ανέφερες ότι έχετε κάνει μια ξεχωριστή, μια σκληρή προετοιμασία. Μια προετοιμασία όμως μέσα σε μια περίοδο πανδημίας. Δυστυχώς για όλους τους αθλητές παγκοσμίως το λέω αυτό, γιατί στο επίπεδο που αγωνιζόμαστε έχουμε φίλους σε όλο τον πλανήτη και μπορώ να σου πω ότι σε άλλες χώρες είναι ακόμα πιο δύσκολο το κομμάτι της προετοιμασίας. Εγώ, σαν Μανώλης, σαν αθλητής εδώ της Κρήτης και της περιοχής στο Δήμο Φεστού, νιώθω πιο τυχερός στο κομμάτι της προετοιμασίας. Είχα τη δυνατότητα να μην σταματήσω την προετοιμασία μου σε μεγάλο βαθμό. Άρα, λοιπόν, δεν με επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον να βρίσκομαι στο γήπεδο να κάνω προετοιμασία. Μπορεί να μην είχα τη δυνατότητα να βγω στο εξωτερικό όπως άλλες χρονιές, 6 διοργανώσεις ας πούμε ανά τον κόσμο. Κατάφερα μέχρι στιγμής και έχω βγει σε 2 διοργανώσεις. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι όλους μας έχει επηρεάσει όλο αυτό. Σε όλους τους αθλητές, σε όλη αθλητική οικογένεια έχει κάνει τη ζημιά της. Αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Μανώλη, οπότε ένα σκαλοπάτι πριν την Παραολυμπιάδα στο Τόκιο είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, βασικός σου στόχος είναι το Τόκιο όμως. Και εκεί έχει στραφεί το βλέμμα σου. Όλοι οι αθλητές που έχουμε πάρει το εισιτήριο για Παραολυμπιάδα, θεωρώ ότι το βλέμμα μας πραγματικά είναι στραμμένο για Παραολυμπιάδα. Και όχι στους πιο κάτω σταθμούς, δηλαδή όχι σε πανευρωπαϊκό, όχι στα πανεαμερικάνικο, ας πούμε, που έχουν οι Αμερικάνοι. Όλοι είμαστε επικεντρωμένοι αυτή τη στιγμή στη μεγαλύτερη διοργάνωση που γίνεται πάνω στον πλανήτη. Το βλέμμα του Μανώλη. Είναι η Παραολυμπιάδα. Το βλέμμα του Μανώλη πηγαίνει και πιο μετά από την Παραολυμπιάδα. Έχει σκεφτεί? Είναι πολύ δύσκολο αυτό το να πάει το βλέμμα για να πεις ότι υπόσχεσαι ότι πας για άλλα 4 χρόνια. Δεν είναι εφικτό καθόλου για μας. Ξέρω ότι δεν θα μπορέσω να αποχωριστώ ποτέ τα γήπεδα. Δεν θα μπορέσω, ας πούμε, να σταματήσω εύκολα από μικρές διοργανώσεις όπως θα είναι το εθνικό μας πρωτάθλημα. Αλλά οι μεγάλες διοργανώσεις νομίζω ότι αρχινούν και σταματάνε. Γιατί κάποια στιγμή, όπως το λέμε και εμείς εδώ κάτω, φτάνει ο κόμπος στο φταίνι. Δηλαδή, ίσως Παραολυμπιάδα στο Τόκιο να είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση που θα θαυμάσουμε τον Μανώλη Στεφανουδάκη? Θα έχω την τύχη να μπορέσω να πάω στις υπόλοιπες ως θεατής. Και ευελπιστώ να καμαρώσω κάποιους Έλληνες. Εγώ νομίζω ότι έχεις πολλά να δώσεις ακόμα στον ελληνικό αθλητισμό, ακόμα και από το βάθρο της έμπνευσης για τη νέα γενιά, και νομίζω ότι επειδή είσαι και ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με πολλά έτσι όμορφα και ξεχωριστά συναισθήματα, θα σταθείς δίπλα στη νέα γενιά. Σίγουρα θα σταθώ και σίγουρα εμείς ετοιμάζουμε κάτι για τη νέα γενιά εδώ κάτω, για τη Μεσαρά, για την Κρήτη, για την Ελλάδα. Ένα αθλητικό παραολυμπιακό κέντρο μικρό στην περιοχή μας, που θα είναι πρότυπο. Και αυτό θα είναι για μένα το επόμενο μετάλλιο στη ζωή που θέλω να πετύχω, για να μπορέσω όλο αυτό που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια στον αθλητισμό, να μπορέσω να το περάσω στη νέα γενιά. Πώς νιώθεις όταν σε πλησιάζουν μικρά παιδιά, σου ζητούν έτσι να... Σου ζητούν, να συνομιλήσετε για λίγο.
Εντάξει, αυτό είναι που λέμε ότι σου γεμίζει τις μπαταρίες. Όταν βλέπεις και είσαι πρότυπο για τα μικρά παιδιά, όταν βλέπεις και σε θαυμάζουν και θέλουν να σε μιμηθούν στον αθλητισμό, αυτό είναι που σου γεμίζει τις μπαταρίες και νιώθεις περήφανος για όλο αυτό που έχεις κάνει αυτά τα χρόνια. Και βέβαια το μήνυμα το οποίο προκύπτει είναι καμία δυσκολία δεν σου στερεί το όνειρο, δεν σου στερεί την επόμενη μέρα. Την ελπίδα. Έχουμε το δικαίωμα να ονειρευόμαστε σε όποια θέση και να είμαστε, με όποια αναπηρία να βρισκόμαστε. Έχουμε το ίδιο δικαίωμα στο όνειρο. Όλοι οι άνθρωποι. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και να ευχηθούμε να τα ξαναπούμε βέβαια και μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πριν την Παραολυμπιάδα. Δεσμεύεσαι. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε. Εννοείται. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Δική μας χαρά, Μανώλη.